υπήρχε σοβαρό θέμα σε κάποια χωριά που έπιασε το κατατόπους φαινόμενο τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε έντονη χαλαζόπτωση, κυριολεκτικά ραβδιστήκαν οι ελιές σε πάρα πολλά σημεία. Το νερό που έπεσε σε κάποια άλλα χωριά ήταν το νερό που ήταν πάρα πολύ καλό, το νερό που πραγματικά το είχε ανάγκη γη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο υδροφόρος ορίζοντας της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος με την ξηρασία που επικρατεί. Είχαμε στην περιοχή του πύργου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στην περιοχή Μονοφατσίου, Βοριάς, Μεταξοχώρη, αυτή πέρασε ένα σύννεφο και κυριολεκτικά κάποια χωριά της Μεσαράς, Μεσοχωριό, Χάρακας τα έπληξε. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Όσες ελιές ήταν φορτωμένες, ναι, έχουν μεγάλη καταστροφή. Κυριολεκτικά τις ράβδισε και έχει τραυματίσει και πάρα πολλές ελιές επάνω στο ελαιοδέντρο. Το φαινόμενο αυτό έγινε προχθές το πρωί, το μεσημέρι, πότε έγινε αυτό το φαινόμενο? Το φαινόμενο αυτό κράτησε 2 μέρες. Είχαμε δηλαδή 2 βροχοπτώσεις. Προχθές το απόγευμα έγινε η μεγάλη χαλαζόπτωση, αλλά είχαμε και έντονη βροχόπτωση με λίγο μικρό χαλάζι εχθές. Ξοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Μελιδοχώρη, Χαράκι, Βοριάς, Άκρια και κατεβαίνανε κάτω και έφτασε μέχρι τον πύργο, Χάρακα κτλ. Ήταν ένα σύννεφο που έπληξε μια σειρά από χωριά. Και τι σας λένε οι αγρότες, οι λοκαλιεργητές? Είναι αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι, γιατί και αυτοί είχαν δώσει μία μάχη. Οι άλλοι ποτίζανε τις ελιές τους με 1000 βάσανα που είχαν το νερό. Περιμένανε βεντέμα φέτος, γιατί πέρυσι ήταν τελείως αφορία. Και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα, η χαλαζόπτωση. Και καταστρέφει. Οπότε θα γίνει η αυτοψία τις επόμενες μέρες? Ναι. Από το κλιμάκιο της του ΕΛΓΑ. Ακριβώς. Ήδη σήμερα είναι οι ανταποκριτές και κοιτάνε.